Νέα μέτρα πρόληψης λόγω κορονοϊού στο νοσοκομείο της Κέρκυρας ανακοίνωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Λεωνίδας Ρουμπάτης. Τα νέα μέτρα είναι η πλήρη αναστολή του επισκεπτηρίου, η συνοδεία ασθενών που θα πραγματοποιείται μόνο από ένα άτομο και η ενημέρωση από το γιατρό θα γίνεται σε ένα μέλος της οικογένειας, το οποίο θα ενημερώνει μετά και τους υπόλοιπους. Μετά από κάποια μέτρα που είχαμε λάβει πριν από κάποιες μέρες για το κλείσιμο της κεντρικής πόρτας, το κλείσιμο και την εισαγωγή όλων των περιστατικών από την πλαϊνή πόρτα του νοσοκομείου μας, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Λοιμόξεων, προχωράμε και σε κάποια άλλα μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών, τα οποία περιλαμβάνουν την πλήρη αναστολή του επισκεπτηρίου, συνοδεία ασθενών μόνον ένας σε μη αυτοεξυπηρετούμενο ασθενή. Η ενημέρωση για την πορεία της υγείας των ασθενών από τους εράποντες ιατρούς θα γίνεται σε έναν συνοδό, ο οποίος θα ενημερώνει σχετικά και το συγγενικό του περιβάλλον. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους πολίτες και παρακαλούνται να δείξουν την κατάλληλη κατανόηση και να απακούσουν στις υποδείξεις της διοίκησης και του προσωπικού. Ζητώ συγγνώμη από τους πολίτες για την ταλαιπωρία, αλλά πιστεύω ότι η πιο μεγαλύτερη σημασία αυτή τη στιγμή έχει να διαφυλάξουμε την υγεία όλου του κόσμου και ελπίζω σε επόμενες μέρες να έχουμε και νέα μέτρα που μπορούμε να πούμε ή θα αποφασίσουμε. Δεν έχει υπάρξει κάποιο πρόβλημα μέχρι στιγμής από τους πολίτες για τα μέτρα που έχουν? Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο θέμα, αλλά πιστεύω ότι και αυτό βοηθάει ακόμη και το προσωπικό και εμάς, ώστε να μην έχουμε προβλήματα και στο νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποιο κρούσμα σε εμάς, έχουμε ήδη 3 δείγματα αρνητικά. Έχουμε στείλει 3 δείγματα, ένα είχαμε στείλει πριν κάποιες μέρες και 2 τα τελευταία του Σαββατοκυριακού που βγήκαν αρνητικά. Επίσης οι πολίτες, αυτό που θέλω να επισημάνω είναι να, αν νιώθουν κάποιο πρόβλημα, κάποια ενόχληση κτλ., πρέπει να ενημερώνουν πρώτα τον γιατρό τους, μετά τον ΕΟΔΗ και δεν πρέπει να σπέβδουν όλοι στο νοσοκομείο πριν πάρουν οδηγίες από τον ΕΟΔΗ. Από πού πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί? Ακριβώς, γιατί δεν είναι μόνο ο κοροναϊός και διάφορες γρίπες που σημειώνονται έρχονται για το παραμικρό να μην έρχονται στο νοσοκομείο πριν να ενημερώσουν πρώτα τον γιατρό τους και δεύτερον τον ΕΟΔΗ και σύμφωνα με τις οδηγίες που θα πάρουν από τον ΕΟΔΗ θα μπορούν να πράξουν. Όπως είπατε και προηγουμένως, υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν και άλλα μέτρα? Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Ανάλογα και με το Υπουργείο Υγείας και σε συνεννόηση με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, θα λάβουμε και εμείς τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των ανθρώπων.